Άνεργοι αυτοαποστολούμενοι συνταξιούχοι, η διοίκηση του ΟΑΣ, κατ' εντολή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, έδωσε και δίνει ένα παστολό 10 εκατομμυρίων ευρώ σε ιδιώτες, στα ΚΤΕΛ και στις εταιρείες λύση, για να συγκλάβουν υποτίθεται το συγκοινωνιακό έργο. Τι κάνει οι εργαζόμενοι, φωνάζουμε ότι δεκάδες λεωφορεία χρειάζονται μόνο μερικές εκατοντάδες ή και δεκάδες ευρώ για να επισκευαστούν και να κυκλοφορήσουν στους δρόμους, εξυπηρετώντας το επιβατικό κοινό και βελτιώνοντας τους χρόνους αναμονής της στάσης. Την ίδια στιγμή, ενώ η κυβέρνηση που κόλλει με εκατομμύρια τους ιδιώτες, από τον Αύγουστο του 2019, η διοίκηση που διόρισε δεν εφαρμόζει τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Η διοίκηση του ΟΑΣ ισχυρίζεται ότι η συλλογική σύμβαση είναι παράνομη. Στόχος είναι η περιποπή των δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Αυτό ήταν το ευχαριστώ και το χειροκρότημα κυβέρνησης και διοίκησης του οργανισμού προς τους εργαζόμενους που δούλεψαν και δουλεύουν σε τέτοιες συνθήκες.